βραβεία. Το 1985 τιμηθήκατε με το βραβείο δοκιμίου για το μετά το θέατρο. Ναι, και ήμουν πολύ τυχερός. Για απόδειξη, προς απόδειξη του ότι δεν εξαντλείστε. Όπου διάβαζα και τον πρόλογό σας με αφορμή αυτή τη συζήτηση, είπατε ότι επιλέξατε κείμενα που θεωρείτε ότι αντέχουν και με την επιφύλαξη του εφήμερου και της καθημερινής τριβής και όχι κείμενα διαλέξεων που είναι άλλης λογικής και άλλου ήθους. Επιμένετε στο ήθος και στην αισθητική. Κοιτάξτε, ήμουν τυχερός όσον αφορά τη χρονιά, διότι βραβεύτηκα συγχρόνως με τον Αναγνωστάκη στην ποιήση, με τον Αλέξανδρο Κοντζιά στο μυθιστόρημα, με τον Μιλιώνη για το διήγημα. Θέλω να πω, ήταν μια καλή παρέα. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια κριτική για τα κριτικά βραβεία, αν δίδεται ή δεν δίδεται, οπότε δεν ξέρω η ταπεινότητά μου. Αλλά οι άλλοι σαφώς είναι άνθρωποι που άφησαν στίγμα σε αυτόν τον τόπο. Το μεγάλο βραβείο της λογοτεχνίας το πήρε πολλά χρόνια. Το 2008. Το 2008. Τώρα για το σύνολο του έργου. Για το σύνολο του έργου σας και πολλά χρόνια αργότερα. Και είχε μεσολαβήσει, όχι, μεσολαβήσει το βραβείο. Το 1999 από τον Στρίντμπερκ και τον Αντών Τσέχοφ, στον Πιραντέλο και τον Μπρέχτ. Ναι, είναι μια τριλογία, μια τρεις τόμοι που μείνει για το Παγκόσμιο Θέατρο. Είχαν βγει τότε οι δύο πρώτοι τόμοι και βραβεύτηκα από την Ακαδημία με το βραβείο του Ουράνι, ουσιαστικά. Την ίδια εποχή, δεν θέλω να το παραλείψω αλλιώς, αλλά ξέρω ότι είχα καλή παρέα επίσης εκεί, πήρα το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Την ίδια μέρα με τον Γκάτσεμο και με το Χατζηδάκη. Άλλη μια τιμή ήταν όταν αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας είχαν καλέσει, είπατε δεν έχω διδακτορική. Όχι, αυτό είχε ήδη πριν. Όταν ξεκίνησε το θεατρολογικό τμήμα, ξεκίνησε το 90. Και πρέπει να πω ότι εγώ είχα γράψει ήδη τον τόμο που βραβεύτηκε το 85, είχα γράψει 4 κείμενα, τι θα κάνουμε επιτέλους, πότε θα ιδρύσουμε θεατρολογικά τμήματα στην Ελλάδα. Και με την ευκαιρία αυτή είχα γράψει και τι θα πρέπει να διδάσκεται. Δηλαδή είχα κάνει ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτού του. Όταν λοιπόν ιδρύθηκε το 90, ήσαν από 10 ολόκληρα χρόνια η σχολή, ήταν τότε πρίτανης, καλή του ώρα, ο Μιχάλης ο Σταθόπουλος, ακαδημαϊκός τώρα, και μου είπε, ρε Γιώργο Ρουσόπουλε, ποιος θα διδάξει εκεί. Του λέω, εγώ δεν έχω διδακτορικό. Και μου λέει, εσύ και ο Πλωρίτης θα πάτε τη Μισένα. Μεγάλη τιμή. Και πήγαμε και διδάξα 20 χρόνια εκεί, χωρίς καμία φωλή. Και ο Μινωτής είχε. Ο Μινωτής ήταν την πρώτη μέρα, έκανε την ανακτήριο μάθημα και πέθανε την ίδια μέρα. Πρόλαβε. Έγινε ακριβώς, δεν πρόλαβε να το κάνει το μάθημα. Όχι, πρόλαβε και έζησε το ότι αναγορεύτηκε. Αναγορεύτηκε. Έκανα εγώ το ανακτήριο μάθημα στην άουλα του Πανεπιστημίου με θέμα Μινωτής. Τη μέρα της κηδείας του, ουσιαστικά. Ποια είναι η διαφορά σκεπτικού ανάμεσα και γραφής και τρόπου, ανάμεσα στη διάλεξη και σε ένα κείμενο που δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα ή σε ένα οποιοδήποτε έντυπο. Και στα δύο έχει να κάνει με το πού απευθύνεσαι. Στην εφημερίδα ξέρεις συνήθως το κοινό σου, σιγά σιγά είσαι διαμορφές ένα κοινό. Ξέρεις τι ζητάνε ή τι απαιτούν από σένα οι αναγνώστες σου. Το ίδιο και θα πρέπει να είσαι πληροφορημένος όταν κάνεις μια διάλεξη σε ποιους απευθύνεσαι. Άλλο πράγμα απευθύνει σε μαθητές. Που έχω κάνει πολλές τέτοιες διαλέξεις σε μαθητές ή σε φοιτητές. Ή σε ένα κοινό της επαρχίας, το οποίο είναι μεικτό κοινό, πολλές φορές αυτοί έρχονται απλώς και μόνο γιατί έχουν δει το όνομά σου στην εφημερίδα και δεν ξέρουν ακριβώς τι. Ένα εφεύρης τρόπος επικοινωνίας. Εγώ επειδή ακριβώς έχω το δασκαλίκι, ουσιαστικά σαν αναπηρία θα το έλεγα αυτό, δεν έχω ποτέ μου γράψει κείμενο γραπτό για καμιά μου διάλεξη. Πάντα μιλάω χωρίς χειρόγραφο. Εντυπωσιακό. Ποια ανάγκη σας σωθεί στο να δίνετε τόσο συχνά? Έχετε δώσει πολλές διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Σε 65 πόλεις της Ελλάδας. Εκτός των άλλων και πολλές φορές στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο.
συχνά. Κοιτάξτε, δείτε, δεν μπορώ να το πω τι είναι αυτό το οποίο έτσι προέχει στα πράγματα. Γιατί πρώτα απ' όλα μιλάω από άνευ χειρογράφου. Πρώτα απ' όλα διότι έχω μια περιουσία. Μιλάτε εκ περιουσίας. Δεν καταφεύγω από συνήθως στην βιβλιοθήκη μου πια. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια και μετά το θάνατο της γυναίκας μου, χάρισα όλη μου τη βιβλιοθήκη. Φιλολόγου, ναυσικά. Ναι, φιλόλογος, ναυσικά Μάργαρη, πολύ σημαντική φιλόλογος και σύντροφος ζωής 50 ολόκληρα χρόνια. Την βιβλιοθήκη μου όλη, παραπάνω από 11.000 τόμους, τη δώρισα στην πατρίδα της μητέρας μου, στην Αταλάντη. Είναι αυτή τη στιγμή η βιβλιοθήκη του Λυκείου της Αταλάντης, αλλά είναι δημόσια βιβλιοθήκη, δηλαδή απευθύνεται στο κοινό κτλ. Ολόκληρη τη βιβλιοθήκη μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχω στο σπίτι μου παρά μερικά εργαλεία. Λεξικά, τέτοια πράγματα που χρειάζεται κάθε φορά να καταφύγεις για μια λεπτομέρεια. Δεν έχω πια. Έχετε απορίες πάντα. Πάντα είναι οι απορίες. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω κάτι που έχει σχέση με την φιλολογική μου, την εκπαιδευτική μου πορεία. Όταν πρωτομπήκα στην τάξη το 1962-63, πρωτομπήκα σε τάξη μέσα, είχα μια έπαρση. Είχα πολλά πράγματα, ήμουν διαβασμένος άνθρωπος και είχα μια έπαρση. Έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου και ντρεπόμουν μετά να μου κάνει μια ερώτηση, απορία ένας μαθητής, να μην το ξέρω και να τον ξεμπροστιάζω. Για να μπορώ να το ξεπεράσω, για ποιο είναι αυτά από τα φροντιστήρια, είναι αυτά που σας λέει, στα φροντιστήρια για να μας δοκιμάσετε, και δεν απαντούσα. Όταν έφτασα να είχα την ευτυχία να πω μέσα στην τάξη, δεν το ξέρω, θα κοιτάξω και θα σου απαντήσω αύριο, από εκεί και μέρα άρχισε η καριέρα μου σαν δασκάλο. Είχα το ρημάσει. Και ήσασταν στο ύψος αυτού του τόσο κακοποιημένου. Τότε συνειδητοποίησα ότι τα μισά από αυτά που ουσιαστικά οφείλω σε αυτό που έχω γίνει, τα οφείλω στις απορίες των μαθητών μου. Μαθαίνω από τα παιδιά. Γιατί και εγώ ήμουν ένας τέτοιος ερεθιστικός μαθητής στο σχολείο, σχεδόν ενοχλητικός, θα έλεγα. Είναι όντως η διδασκαλία, το καθηγητηλίκι, κυρίως της μέσης εκπαίδευσης, ένα κακοποιημένο, συκοφαντημένο κοιτάξτε να δείτε, λειτουργήμα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, παλιότερα δεν ήταν έτσι. Παλιότερα ο δάσκαλος και του Δημοτικού Σχολείου και του Επαρχιακού Σχολείου μαζί με τον γιατρό, τον γιατρό τον οικογενειακό που πάντα υπήρχε, και τον παπά, αν και θέλετε. Τον συμβολιογράφο, και τον συμβολιογράφο. Ήταν ουσιαστικά οι πνευματικοί πυλώνες. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το πράγμα άλλαξε, παρόλο ότι θεωρώ έντιμο το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων όπως γίνεται, δηλαδή όντως είναι, πώς θα είναι, αξιόπιστο, έτσι. Η ευχέρεια που δίνει αυτό το σύστημα να βάζεις σταυρούς προτιμήσεως μέχρι 20, 15, έχει αλλοιώσει τελείως τα πράγματα. Και αυτό φάνηκε, αγαπητή μου κυρία Τσεφσή, φάνηκε στο τμήμα που δίδαξα. Όταν πρωτοέγινε το θεατρολογικό τμήμα στην Αθήνα, που ήταν το πρώτο, ύστερα από μια απουσία, πώς θα λένε, μια έλλειψη. Έλλειψη χιλιάδων. Ένα κενό. Κενό. Ναι. Όταν ήταν υπήρχε, ζητούμενο. Ναι, ναι, ήταν ζητούμενο. Πλημμύρισε το αμφιθέατρο από αξιόλογα παιδιά. Και ήταν παιδιά που είχαν τελειώσει πολυτεχνείο, ιατρική, φιλοσοφική σχολή, αγγλικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Έτσι, συνάδελφοι σήμερα, πολλοί συνάδελφοι κριτικοί, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Ιωαννίδης, έχει τελειώσει πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός. Η Έλση Ένδριανού, που είναι διευθύντρια τώρα της Δραματικής του Εθνικού Θεάτρου, έχει τελειώσει το ιστορικό τμήμα. Και είχα και πάρα πολλούς ηθοποιούς που ήρθαν μαθήτριά μετά. Μαθήτριά σας. Μαθήτριές μου, όλες. Μαθήτριές. Σας διαδέχτηκε και ως διευθυντή. Ήσασταν διευθυντής. Επίσης ο καθηγητής, ο συνάδελφος τώρα στο Πανεπιστήμιο, ο Ιωσήφ Βιβιλάκης, έχει τελειώσει θεολογία. Και το διδακτορικό του είναι έξοχο απάνω στα θεολογικά τμήματα. Τους ένωνε η αγάπη για το θέατρο και ήταν πραγματική τους ανάγκη. Όταν όμως διαπιστώσαν αυτά τα παιδιά, η νέα γενιά που ερχόταν μετά, ότι δεν έχουν μοίρα πουθενά, δεν διορίζονται στην εκπαίδευση, δεν υπάρχουν θέσεις για να μπορούν να πληρώσουν τα προσόντα τους, άρχισε να φθήνει το ενδιαφέρον. Μικρίνανε και οι βαθμοί εισαγωγής,
αλλά και η ποιότητα των πραγμάτων. Δηλαδή έρχονται παιδιά τα οποία κατρακυλάνε σε αυτή την κλίμακα. Θέλουν να γίνουν δικηγόροι και φτάνουν κάποια στιγμή να γίνουν θεατρολόγοι. Δεν έχουν ποτέ τους ονειρευτεί το θέατρο. Δεν έχουν τις διαστανθεί την ανάγκη να μυρίσουν παρασκήνια. Το καταλαβαίνετε να πω. Δεν έχουν πάει θέα. Και θα σας πω και το λέω μα για να το μάθω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ. Γιατί έφυγα από το Πανεπιστήμιο. Εγώ παραιτήθηκα. Ύστερα από 20 χρόνια. Γιατί μπήκα ένα καλοκαίρι του 10. Ύστερα από 10 χρόνια, από το 90 στο 10, να κάνω εξετάσεις. Έκανα πάντα εξετάσεις προφορικές, κυρία Τσίψη. Έτσι, για να μην έχω τα ουδέ φαινόμενα. Κρυπτών. Να μην έχω τα φαινόμενα που αυτόν τον καιρό κυκλοφορούν οι 106, να καταθέσουν την ίδια ουσιαστικά εργασία. Λοιπόν, το copy-paste. Το copy-paste. Εγώ λοιπόν έκανα προφορικά και δεν με ενδιαφέρε ποτέ πότε γεννήθηκε ο Τερζάκης και πότε ουσιαστικά γράφτηκε ο Άμλετ. Γιατί? Γιατί αυτά τα βρίσκεις στις εγκυκλοπαίδειες και δεν χρειάζεται να γίνεις θεατρολόγος για να το βρεις. Μπορείς να το βρεις οπουδήποτε στο ίντερνετ, φιά κτλ. Ήθελα να μάθω πώς σκέπτονται πάνω στη θεατρική πράξη, πώς διεισδύουν μέσα σε ένα χαρακτήρα, πώς ερμηνεύουν μια εποχή και αυτό με ενδιαφέρε. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση ουσία πάνω σε αυτό που σημαίνει. Δεν μπορεί να μην έχει διαβάσει τα κείμενα για να μιλήσει γι' αυτό. Προηγείται αυτό. Λοιπόν, και όταν μπήκα αυτό το καλοκαίρι να κάνω, κάνω εξετάσεις σε 10 μαθητές, ήταν 2 αγόρια, 8 κορίτσια, είναι η αναλογία της σχολής περίπου. Κυρίως στον πρώτο είχα ένα μάθημα επιλογής. Έκανα πάντα υποχρεωτικό μάθημα αρχαίο δράμα και ένα επιλογής μάθημα. Που διάλεγα πάντα ενδιαφέροντα θέματα για το επιλογής. Θέματα. Είχα κάνει, ξέρω εγώ το λεξιλόγιο της ιατρικής στο αρχαίο δράμα. Δηλαδή, ποιοι ιατρικοί όροι περνούσαν στον Ευρυπίδη. Άρα, είχε συνομιλήσει με τον Ιπποκράτη. Καταλαβαίνετε, με την επιληψία, για την κατάσταση. Ή το πώς όριζε ο Αριστοφάνης στην κριτική του θεάτρου. Ναι, και τα λοιπά. Τέτοια είδους θέματα. Εκείνη τη χρονιά είχα κάνει τη δεοντολογία της κριτικής. Ένα μάθημα εμπειρικό για μένα. Κολλάει ο Αριστοφάνης. Ναι. Ένα μάθημα εμπειρικό, γιατί δεν είχα ούτε βιβλίο. Εγώ δεν έδωσα ποτέ, ούτε αγόρασε το κράτος βιβλία μου, ούτε μοίρασα δικά μου βιβλία που ήταν στους φοιτητές μου. Λέει, η βιβλιοθήκη είναι εκεί. Λοιπόν, δεν έγινα με αυτή την έννοια επαρκής ώστε να έχω ένα διαμέρισμα. Καταλάβετε να πω. Με 20 χρόνια να έχω πολύ στα βιβλία μου, θα είχα πάρει κάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έκανα ποτέ, δεν έδωσα βιβλίο που είχα το δικαίωμα να προσφέρω ένα βιβλίο. Και ζούμε στην εποχή της δικτατορίας του συγγράμματος και του μοναδικού. Και του μοναδικού συγγράμματος και του μοναδικού βιβλίου, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, θα κουβεντιάσουμε, θα συζητήσουμε. Όταν έφυγε το βαθμό της ευθύνης που έχουν για τη φτωχοποίηση της παιδείας. Αλλά τι έγινε σε εκείνη την... Λέω λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, το μάθημα είναι εμπειρικό. Μιλάμε γι' αυτό, βλέπετε θέατρο, για να δούμε ποια είναι η αναγκαιότητα αυτού του μαθήματος και ποια είναι τα όρια του. Και γυρίζω στον πρώτο και το πέστε που σας παρακαλώ, από πέρυσι το Σεπτέμβρη μέχρι φέτος τον καλοκαίρι τον Ιούνιο, πόσες παραστάσεις είδατε. Να μου πει, να του πω ποια σε ενδιέφερε πιο πολύ ή ποια βρήκες άσχημη. Να το κουβεντιάσουμε, γιατί εγώ τις είχα δει, να κάνουμε ένα διάλογο πάνω σε αυτό. Μου λέει καμία. Λέω καμία. Καμία. Πάω στη δεύτερη, εσείς. Μου λέει καμία. Στην τρίτη, εσείς. Καμία. Η τέταρτη. Λέει, εγώ είδα τη θεία του Σικάγο. Λέω έξω, γιατί λατρεύω τη φάρσα. Και φυσικά πήγατε για να κάνετε σύγκριση. Σε θεατρολόγο μιλούσα ανάμεσα στο τι βλέπετε στην τηλεόραση πολλές φορές με την Βασιλιάδο και πήγατε να δείτε και την κυρία Παναγιωτοπούλου που το έπαιζε. Με είπε όχι, όχι, η παρέα ήθελε. Απελπισία. Πέταξα την δεκάδα έξω και έφυγα. Πήγα και παραιτήθηκα. Από εγωισμό, κύριε Τσίτσι. Για πείτε. Ναι, από εγωισμό, γιατί πίστευα ότι όλοι αυτοί θα πάρουν πτυχίο, όλοι παίρνουν πτυχίο. Έτσι, θα πηγαίνανε κάποιο σταθμό ή καμιά εφημεριδούλα σε κάποια περιοδικού ή καμιά φορά. Με ύφος. Θα έλεγαν καμιά νοησία και θα τρώγανε ποιον είχε δάσκαλο. Και έτρωμε την εντύπωση ότι θα έλεγε ότι είχα τον Γεωργουσόπουλο. Και δεν ήταν μόνο ο Γεωργουσόπουλος που είχε. Ήταν ο Ευαγγελάτος, ήταν ο Πούχνερ, ήταν ο Βαγενάς, ήταν ο Άγγελος Δελιβοριάς. Αυτή ήταν η δασκάλη μας. Ήταν η Μαλτέζου, η ακαδημαϊκός τώρα.
τους έκανε ιστορία. Αυτή ήταν η δασκαλή τους. Και ένιωσα μια τεράστια προσβολή. Και είπα, θα φύγω μακριά, αλλά μην έχω την ευθύνη αυτού του πράγματος. Μα τη φορτώσουν εμένα αυτή την ευθύνη. Λοιπόν, υπάρχει μια καθίζηση πάνω σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει επαγγελματική προοπτική. Καμία επαγγελματική προοπτική. Γιατί θα πάει. Βεβαίως υπάρχουν πατεράδες που λένε μπήκε στη θεατρολογία. Οι άλλοι οδηγοί τώρα δεν μπήκε. Να πας, γιατί να μην πας. Να κάνει τι στη θεατρολογία. Εγώ πολλές φορές έλεγα στο αμφιθέατρο μέσα δύο επαγγέλματα δεν μπορούτε να μην τα αγαπάτε. Κτηνίατροι και θεατρολόγοι. Το άλλο όλα μπορεί να το κάνει. Να γίνει ταμεία και ένα οικονομολόγο, να μην σ' αρέσουν τα χρήματα, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο εφοριακό, δεν ξέρω τι. Και ακόμα και δικαστή. Αλλά θεατρολόγο, και μη σ' αρέσει το θέατρο, δεν είναι δυνατόν. Και πρέπει να σα πω εδώ, για να τελειώσω το ανέκδοτο, ότι όλοι αυτοί οι 10 που σα είπα είχαν την ευχέρεια να δούνε δωρεάν τι παραστάσει, γιατί είχαν πάσο ελευθέρας από το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή μπορούσαν να δούνε τις 500 διαθέσιμες παραστάσεις της χρονιάς. Τόσες παίζονται κάθε χρόνο. Και δεν είχαν πάει ποτέ στο θέατρο. Αυτό για μένα είναι κατάτια. Αλλά αυτό το ίδιο περίπου συμβαίνει και με την άλλη εκπαίδευση. Και το λάθος είναι, δεν είναι λάθος, από τη μεριά του το Πανεπιστήμιο πολύ σωστά έκανε και έφτιαξε αυτή τη στιγμή διάφορα πώς θα είναι, τμήματα στη φιλοσοφική σχολή. Υπάρχει το ιστορικό τμήμα, υπάρχει το αρχαιολογικό τμήμα, υπάρχει το ιστορία της τέχνης, υπάρχει το αρχαιοελληνικό, το νεοελληνικό τμήμα, το γλωσσολογικό τμήμα. Όλοι αυτοί παίρνουν πτυχίο επιμέρους. Όλοι αυτοί όμως πάνε. Υπάρχει και το ψυχολογικό, το παιδαγωγικό και το φιλοσοφικό. Όλα αυτά είναι πτυχία. Όλοι αυτοί όμως πάνε στο Καρπενής και κάνουν όμηρο. Δεν μπορούν να πάνε στο γυμνασιάρχη και πούνε, ξέρετε, εγώ έχω τελειώσει το φιλοσοφικό, έχω κάνει Ζαν Πολ Σάρτρ. Θα τους πει, φιλόλογος δεν είσαι κύριε. Πήγαινε να κάνεις όμηρο. Αυτοί μας λείπουν ώρες. Ή πήγαινε να κάνει Βυζαντινή ιστορία. Ή πήγαινε να κάνει, πώς το λένε, Ευρωπαϊκή ιστορία. Και αυτός έχει τελειώσει, πώς το λένε, το ψυχολογικό. Έχει κάνει ουσιαστικά Άντλερ και Φρόιντ. Πολύ καλά το Πανεπιστήμιο δίνει ξεχωριστά πανεπιστήμια. Όλοι αυτοί όμως πάνε εκεί. Και δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί η πολιτεία δεν προχώρησε να φτιάξει μια καθηγητική σχολή στη φιλοσοφική σχολή. Έχουμε τους νηπιαγωγούς, έχουμε και τις παιδαγωγικές τμήματα που βγάζουν τους δασκάλους. Γιατί δεν υπάρχουν ένα τμήμα ανάμεσα σε όλα αυτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί αυτομάτως τώρα έχει 400 ανθρώπους το αρχαιολογικό. Από αυτούς είναι πρόβλημα όταν τελειώσουν αν θα πάνε στην ανασκαφή 5. Γιατί πολύ σωστά οι αρχαιολόγοι για να μπει στον κλάδο δίνεις εξετάσεις. Δεν φτάνει μονάχα το πτυχίο της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, δίνεις εξετάσεις. Φύγανε 5 με σύνταξη, μπαίνουν 5 μέσα. Τι, οι υπόλοιποι τι κάνουνε, πάνε στην εκπαίδευση. Γιατί λοιπόν αντί να γίνουν ειδικοί αρχαιολόγοι και να ασχοληθούν με ειδικά θέματα αρχαιολογίας που θα τους κάνουν καθηγητές αρχαιολογίας, να μην γίνουν επαρκείς φιλόλογοι που θα διδάξουν αυτό το εύρος των μαθημάτων της, πώς θα λένε, που ζητάει η μέση εκπαίδευση. Και με μια τακτική και διαρκή αξιολόγηση από επιθεωρητές. Πάνω απ' όλα. Έτσι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι από το 82 δεν έχει μπει επιθεωρητής στην τάξη. Πήραν σύνταξη αυτοί που ξεκίνησαν. Αυτοί που μπήκαν στην εκπαίδευση το 82 έχουν πάρει σύνταξη ήδη. Και ποτέ χωρίς να αξιολογηθούν. Δεν μάθαμε ποτέ τι κάνουν στην τάξη. Ούτε καν ο γυμνασιάρχης δεν μπαίνει. Τραγικό έτσι. Ναι. Να μπει ο γυμνασιάρχης να πει εντάξει να δούμε. Ούτε ο γυμνασιάρχης. Ποιος σε σύρε που θα με αξιολογήσεις. Αξιολογήσεις και θα με κρίνεις και με ποια ιδιότητα και με ποια εξουσία. Και βέβαια και η αποδελτίωση έχει. Αυτό πρέπει να πούμε εδώ για να μην υπάρξει. Εδώ υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι φιλόλογοι στην εκπαίδευση. Υπάρχουν εξαιρετικοί φιλόλογοι και σπουδαίοι. Οι οποίοι όμως χάνονται, πολλές φορές θα πρέπει να απολογηθούν στους άλλους, έτσι, οι οποίοι του λένε. Εμένα κάποια στιγμή όταν μέσα στη δικτατορία με στείλαν δυσμενό στο κρανίδι και έπρεπε να κάνουμε διάλειμμα. 1968, 68, κύριε καθηγητή. Ναι, μπήκα μέσα στο. Το 67.
Το Σεπτέμβριο του 67, μετά από το 5 μήνες μετά το πραξικόπημα. Εγώ, Στάλιν, δυσμενός στο Κρανίδι. Με δυσμένεια. Λοιπόν, εκεί κάναμε σε ένα σχολείο, το οποίο ήταν το παλιό, ένα παλιό σπίτι ενός Μητροπολίτη, του Φωστίνη Μητροπολίτη. Το σπίτι το είχε δώσει, ναι, και ήταν το σχολείο. Και κάναμε οι καθηγητές διάλειμμα, καπνίζαμε ένα τσιγάρο κάτω από τη σκάλα, από μια σκάλα. Όταν λοιπόν κάποιος μου έλειπε κάποιος συνάδελφος και έβλεπα τα παιδιά στο δρόμο, παίζαν κλωτσοσκούφι στο δρόμο που περνούσε και το λεωφορείο από, για να πάει στο ναύπλιο. Λέω, πέτα μέσα ρε παιδιά. Τι έβαζα μέσα εγώ και τους έκανα καμιά σκησούλα γραμματική και τελικά δεν επενέβαινα στην ώρα που είχε ο αποσιωάζουν. Μπορεί να ήταν και μαθηματικός που έλειπε ή όπως ήταν φυσικός. Τους έκανα λίγο γραμματικούλα, λίγο γλώσσα και τα λοιπά για να σε απασχολώ. Με απομονώσαν οι συνάδελφοι και μου είπαν αυτό δεν θα ξαναγίνει κύριε συνάδελφε. Όταν η τάξη είναι κενή, είναι κενή. Δεν χαλάμε την πιάτσα. Το φαντάζεστε. Δεν μπορεί να μην μπαίνω μέσα να κάνω μάθημα γιατί χάλαγα την πιάτσα. Δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς από την επικρατούσα στάση. Διδάσκω. Η ρίζα είναι το δείκνημι, έχετε πει. Βεβαίως. Πόσο πρέπει να έχει κάποιος λιάσει την ψυχή του και να έχει ψυχογραφηθεί σε βάθος και να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του πριν μπει σε μια αίθουσα. Αν δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν γίνεται. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι από τη μία μεριά επαρκής. Ο πατέρας μου, ο Μακαρέτης, έλεγε ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει, να ξέρει και να ξέρει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μπεις μέσα και να αυτοσχεδιάσεις. Μπορεί να αυτοσχεδιάσεις πάνω στη γνώση σου. Χωρίς καμία αμφιβολία και πολλές φορές η τάξη μπορεί να σε πάει σε εκεί που δεν το περίμενες για να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να, να υπάρχει μια εντιμότητα πάνω σε αυτό που αντιμετωπίζεις κάθε φορά. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις το περιβάλλον, ακόμα και το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών σου. Δεν μπορεί να προσβάλλεις πρόγραμμα, δεν μπορεί να μην ξέρεις τα βιογραφικά των παιδιών σου. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τα παιδιά τα χωρισμένων γονιών. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τα ορφανά. Δεν μπορεί να ξέρεις τα παιδιά που πιθανόν υποπτεύεσαι ότι κακοποιούνται και πρέπει να λάβεις μέτρα. Υπάρχουν και τέτοια παιδιά μέσα στην τάξη. Όλες τις ιδιαιτερότητες. Ναι, όλες τις ιδιαιτερότητες. Μια μικρή κοινωνία είναι η τάξη πολλές φορές. Ειδικά στην επαρχία ήταν πολύ πιο έντονο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτομάτως αυτό το φάσμα πρέπει να το ελέγχεις και δεν θα μην κάνεις διακρίσεις. Εγώ πάντα διαπίστωνα παιδιά που ερχόντουσαν στο Λύκειο και έβλεπες ότι ήταν σκανδαλιάρικα παιδιά, οι παιδιά που δημιουργούσαν προβλήματα, είχαν προβλήματα που τους αντιμετώπισαν προβλήματα στο δημοτικό σχολείο από τέτοιους δασκάλους, οι οποίοι τους απομόνωναν, τους τιμωρούσαν και ουσιαστικά ερχόντουσαν πληγωμένα παιδιά. Τους περιθωριοποιούσαν. Και δουλεύανε με τον καλό μαθητή στο πρώτο θρανείο. Εγκλήματα. Εγώ παιδαγωγικά. Πάντα μιλούσα για τα σκονισμένα διαμάντια, κύριε. Η μεγάλη μου ικανότητα ήταν να ανακαλύπτω το σκονισμένο διαμάντι. Να μπορώ να, κάποια στιγμή να το βγάλω από εκεί και να αρχίζει πια να λαλάει. Από όλες αυτές τις ιδιότητες που έχουμε πει, γιατί αισθάνεστε ότι του δασκάλου, όχι του καθηγητού, αλλά του δασκάλου είναι αυτή που σας αντιπροσωπεύει? Πρώτα να σας πω κάτι. Γιατί ανήκω σε μια γενιά δασκάλων. Ο παππούς μου, της μάνας μου, ο πατέρας ήταν δάσκαλος. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος. Η γυναίκα μου ήταν καθηγήτρια, δασκάλα. Ο αδερφός μου είναι εκπαιδευτικός. Θέλω να πω, ζω σε μια τέτοια θέση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανα κάτι άλλο στη ζωή μου. Έτσι, δασκαλίκι, με την έννοια ότι πάντα θέλω να βγάλω προς τα έξω. Και ακόμα όταν λέω, με την έννοια του επαγγέλματος, την έννοια της παρέας, πάντα θέλω να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και θα θέλω κάθε φορά, πώς να το πω, να μεταγγίζω πράγματα και να παίρνω πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, είναι μια ανταλλαγή. Χωρίς να είμαι σχολαστικός. Δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου σχολαστικός. Να σας πω κάτι, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου κατάλογο. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα θεώρησε υποχρέωσή μου μέσα στην βδομάδα να ξέρω τα μικρά τους ονόματα. Δεν υπήρχε θέμα. Και έτυχε να είμαι σε σχολιά που είχα 70 μέσα στην τάξη.
80. Όχι στην ιδιωτική εκπαίδευση, στη δημόσια. Και στη νυχτερινή. Και στην εγώ έκανα νυχτερινή εκπαίδευση. Είχα μέσα 90. Και το φάσμα το ηλικιακό της τάξης ήταν. Ήταν πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου, 12 χρονών και 48 χρονών. Χωροφύλακες, παπάδες, οι οποίοι θέλουν να πάρουν προσόντα για να πάνε στο νεκροταφείο, να πάνε σε νεκροταφείο, αυξημένα προσόντα, γιατί παλιότερα πήραν παπάδες που γινόντουσαν από το δημοτικό, έτσι, κατευθείαν. Έτσι. Και χωροφύλακες που θέλουν να πάρουν μια σαραδέρα παραπάνω. Και φυσικά πάρα πολλοί υπάλληλοι. Είχα πάρα πολλές κοπέλες που ήταν πολίτριες, πώς ήταν, στα μεγάλα πολυκαταστήματα που έρχονταν από την επαρχία, είχαν σταματήσει τις σπουδές και κάποια στιγμή να τις συνεχίσουν. Και ήταν αυτό το ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, ηλικιών, ταξικών προελεύσεων κτλ. Που έπρεπε να τα ισορροπήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα κρατάω ως προς φιλικές, πολύ φιλικές στιγμές. Πριν από μια εβδομάδα έτρωγα με ένα μαθητή μου που είναι συνομιλικός μου και τον είχα μαθητή. Κάθε φορά με παίρνει και πάμε για ψάρι. Τι ωραία. Έχει αγκόνια. Ήταν βοηθητική της διδασκαλίας η γνώση του θεάτρου στο να στείνεται μια ενδιαφέρουσα προσωπική. Προηγήθηκε το δασκαλίκι της υποκριτικής. Υποπτεύουμε ότι πιθανόν η επαφή με τον κόσμο. Ήταν πρόσθετος οπλισμός στο στήσιμο. Ήταν ένα πρόσθετος, γιατί ουσιαστικά και ως δάσκαλος ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο, δεν υπάρχει εμβολία. Πρέπει κάποια στιγμή όταν είσαι ενοχλημένος με κάτι να φανείς ότι στενοχωρήθηκες. Να παίξεις το ρόλο του προσβεβλημένου ή του ανθρώπου που ένιωσε κάτι το απαράδεκτο και έπρεπε η τάξη να κινητοποιηθεί. Τι έχει σήμερα, γιατί σήμερα είναι στενοχωρημένος, γιατί σήμερα μιλάει έτσι. Αυτό το πράγμα ήταν είναι υποκριτική. Το δασκαλική είναι υποκριτική, δεν υπάρχει εμβολία. Πρέπει να αφήσεις, κύριε Κεφτή, τον εαυτό σου στο διάδρομο. Και πρέπει να μπεις μέσα και να μην δώσεις τίποτα από αυτά που έχεις αφήσει στο σπίτι σου. Προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Θα σας πω κάτι και μην σας φανεί αυτό το πράγμα πώς είναι. Ήταν ανάγκη μου. Εγώ έκανα μάθημα με τη γυναίκα μου στο ψυγείο. Έτυχε να είναι έτσι, έπρεπε να πέρασουν τρεις μέρες για να κηδευτεί και εγώ πήγα ένα μάθημα σε μια δραματική σχολή, δεν είπα τίποτα. Δεν μάθανε τα παιδιά, δεν είπα εγώ τι μου είχε συμβεί. Ήξερα ότι είναι άρρωστη, δεν ήξερα ότι είχε φύγει όμως. Και έκανα μάθημα, κανονικό. Μάθημα. Δεν ήταν για να ξεφύγω από τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ξεφύγω από ένα σπίτι έρημο πια. Μετά από 50 χρόνια. Μετά από 50 και χρόνια. 7 χρόνια μια περιπέτεια. Μια επίσης ήταν αδέρφου, ήταν συνάδελφος η γυναίκα μου, ανταλλάσσαμε απόψεις. Είμαστε μαζί πολλές φορές. Ήταν και εκείνη μαζί μου στην εξορία. Και εκείνη έχει εξόριστη γέρση του κρανίδι. Μια ζωή μαζί. Λοιπόν, όμως έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου εκείνη την ημέρα. Να μπορώ να πω ότι ακόμα είμαι ωφέλιμος. Να μην αρχίσω να καταραίω ουσιαστικά. Αυτό ήταν, να μην καταραίω. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί προς τιμήν της. Καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολο πράγμα το δασκαλίκι, αν θες να το σέβεσαι σε επάγγελμα. Δεν έχει καμία, δεν είναι λειτουργήμα, έχει αλλάξει η λέξη πια, δυστυχώς έχει αλλάξει, αλλά η λέξη λειτουργήμα, μην ξεχνάμε ότι έχει μέσα στη λέξη λαός. Έτσι, λαός και έργων, αυτό σημαίνει λειτουργό. Έτσι, και ένα έργο εν ονόματι και προς χάρη του λαού. Έχοντας απολέσει και τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο διαβάζετε τα χειρόγραφά σας. Ναι, βεβαίως, ήταν ένας άνθρωπος που μεγαλώσαν μαζί. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε από τους φοιτητές μαζί. Από φοιτητές μαζί, όλες οι έγνοιες, όλες τα καινούργια πράγματα στη ζωή, τα ταξίδια μας πολλές φορές στο εξωτερικό κτλ. Ήταν μαζί. Επειδή είχαμε και το ίδιο επάγγελμα. Εκείνη ήταν αρχαιολόγος, είχε τέλειες αρχαιολογία. Ευτύχησε να είναι βοηθός του Ορλάνδου η γυναίκα μου, του μεγάλου βυζαντινολόγου, στην αρχαιολογική εταιρεία. Λοιπόν, και εγκατέλειψε την αρχαιολογία απλώς για να είμαστε μαζί. Τώρα το πρώτο, αυτή είναι η κόρη σας. Το πρώτο η κόρη μου είναι με αυτή. Είναι επίσης αυστηρή η κόρη μου. Όπως και εκείνη. Δηλαδή κάποια στιγμή με μαλώνουν για μερικά πράγματα. Κάμια φορά με πιάνουν εμένα. Έτσι, μερικά πράγματα φτάνουν στα όρια μου και προσπαθούν να με συγκρατήσουν λίγο. Όπως?
Κάποιες υπερβολικές κρίσεις οι οποίες μπορούν. Επειδή μια-δυο φορές οδηγήθηκε και στα δικαστήρια για την κρίση και πάντα αθώθηκα για αυστηρές μου κρίσεις, πάντα φοβούνται κάτι τέτοιο. Το πάθος έτσι κι αλλιώς είναι ομόριζο και του παθαίνω. Φυσικά. Βεβαίως. Το πάθος και το Πάσχο είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Πολλοί μαθητές σας έγιναν διάσημοι, έγιναν πολιτικοί. Δεν θα σας ρωτήσω για τους διάσημους μαθητές σας, θα σας ρωτήσω αν διαπιστώσατε ότι και στο δημόσιο βίο και καθώς γίνονταν επώνυμοι μας όλοι, καθώς γίνονταν πολύ γνωστοί, διατηρούσαν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα. Κοιτάξτε, αυτό που θα σας απαντήσω, ότι η γνώμη που θα πω ενισχύθηκε όμως πια επιστημονικά από τις έρευνες του Πιαζέ. Ο μεγάλος αυτός παιδοψυχολόγος μας είπε ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα τελειώνει στα 5 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν θα γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου ή λοποδίτης, αν θα γίνεις εγκληματίας ή θα γίνεις κάτι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μέχρι 5 ετών. Ως άνθρωπος και συμπεριφορές, ως ήθος δηλαδή, τελειώνει στα 5 χρόνια, που σημαίνει ουσιαστικά έχει αρχίσει να καταργείται και η αντίληψη ότι το σχολείο μας φτιάχνει. Πιθανόν καλλιεργεί μερικά πράγματα προς την κατεύθυνση που ουσιαστικά είμαστε ευεπίφοροι. Ουσιαστικά. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος. Και να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν τρώμε το χρόνο μας. Ήταν διδακτικό όταν διάβασα ένα δοκίμιο του Σάρτρ. Λέει λοιπόν ο Σάρτρ ότι μέσα στην κατοχή, μέσα στην εποχή που υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στο Παρίσι και δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν γιατί λουφεκάγαν όποιον κυκλοφορούσε οι γερμανικές περίπολοι, χτύπησε η πόρτα του στα 3 ώρα τα ξημερώματα. Και άνοιξε και βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό. Που του είπε: Τι θες, παιδί μου, εδώ? Του λέει: Είμαι φοιτητής σας στην Ecole Normale και θέλω να σας ζητήσω κάτι. Του λέει: Τέτοια ώρα. Λέει, όχι, κρύφτηκα, τους πέρασα, κατόρθωσα να τους ξεφύγω. Και δεν ερχόσουν αύριο το πρωί. Όχι, τώρα θέλω. Πες μου. Λέει, έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη συμβολή σας. Λέει, πες μου. Λέει, η μητέρα μου είναι κατάκητη. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν έχει κανένα συγγενή με εγώ. Τι, εγώ την σηκώνω, την πλένω, να μην μου ανοίξει, εγώ την ταΐζω, εγώ την ντύχω. Λοιπόν, ναι, αλλά οι συνάδελφοί μου και οι φοιτητές μου είναι στο βουνό, είναι μακοί. Πολεμάνε τον κατακτητή. Και έχω ένα πρόβλημα. Να μείνω με τη μητέρα μου και να οφείλω την ελευθερία μου στους άλλους. Ερώτημα. Φυσικά γιατί ξεκινήσει του Σάρτρ αυτό. Ή να πάω με τους άλλους και να πεθάνει η μάνα μου. Τι να κάνω. Και του είπε ο Σάρτρ, ένα από τα δύο. Είσαστε υποχρεωμένος να κάνετε αυτό που θα κάνετε και θα είσαστε υπεύθυνος για αυτό που διαλέξατε και για αυτό που απορρίψατε. Να πάρετε την ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ήδη από τα 5 χρόνια διαμορφώνει αυτή που είδε στην πλευρά. Ή θα είναι μαμάκιας, ή θα είναι άνθρωπος που πώς θα είναι, φυγόκεντρος. Ή θα είναι νάρκισσος, ή θα είναι χαμηλών τόνων. Άρα, όποια στοιχεία είχατε εντοπίσει κατά. Συνεχίζονται και αργότερα. Κρυψίνοες μαθητές, πώς τολμηροί μαθητές, ύπουλοι μαθητές, ή ταυτοχρόνως πάρα πολλοί, πώς τα λένε, άνθρωποι που δεν φιδωλεύονταν το λόγο ή την συντροφικότητα κτλ. Γι' αυτό συνεχίστηκε και στην καριέρα του, στην επιστημονική, όχι μόνο την πολιτική. Και την επιστημονική, για καθηγητές πανεπιστημίου, έμποροι, διάφοροι έμποροι. Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, και μακριά από μένα, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να επωφεληθώ από τη μακριά σας εμπειρία και όλη αυτή την γνώση. Αναρωτιέμαι, αυτοί που πρόκοψαν ήταν οι καλύτεροι χαρακτήρες, έτσι, αν βγάζαμε ένα μέσο όρο? Όχι. Όχι, δεν ήταν οι καλύτεροι. Η κοινωνία μας δεν είναι από αυτές που ευνοούν τέτοια ίδια πράγματα. Υπάρχει μια κοινωνία που σήμερα πολλές φορές κολακεύει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που θεωρούνται αρνητικά στοιχεία, πιθανόν για τη θεωρία ή για μια αποστασιοποιημένη άποψη. Όχι.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προκόψαν και πάρα πολλοί άνθρωποι και που ουσιαστικά τίμησαν και το ήθος τους και τους δασκάλους τους κτλ. Εγώ έχω πάρα πολλούς ανθρώπους που με πρόδωσαν ως δάσκαλο. Ανθρώπους που εγώ τους βοήθησα, έδωσα χέρι βοηθείας να περάσουν απέναντι και όταν έφτασε μου δώσαν μία και πέσα. Πάρα πολλούς. Ο δις ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Είναι ακριβώς το περιεχόμενο ενός ποίηματος που μου έχει αφιερώσει ο Κώστας Μόντης. Ο μεγάλος ποιητής της, επώνυμα μου το έχει αφιερώσει. Δηλαδή με τυπωμένο το όνομά μου για τον Κώστα Γιουλουθόπουλο. Κάτι θα ήξερε. Ναι, ακριβώς γιατί και εκείνος πέρασε κάτι τέτοιο και λέει μην το ασχολείσαι, εσύ κάνε τη δουλειά σου. Αυτοί θα σε προδίδουν. Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να μην εργάζεται. Όχι, αποκλείεται. Δεν μπορώ. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Είναι ζωή για σας. Είναι οξυγόνο. Δεν μπορώ αλλιώς. Δεν μπορώ. Θέλω την ανθρώπινη επαφή και την επικοινωνία και την αντίδραση. Πολλές φορές με θρέφει πολλές φορές η αντίδραση, η αντιδικία. Ξέρετε, πολλές φορές στο πανεπιστήμιο, όταν τέλειωναν οι εξετάσεις, οι πάντα προφορικές που έκανα και βγαίναν τα αποτελέσματα, ερχόντουσαν φοιτητές ή φοιτήτριες και μου λέγανε «Γεια, ζητά, μου βάλετε 9». Λέω «Γιατί να μου σου βάλω 9». «Μα μαλώσαμε». Λέω «Γι' αυτό». Στήριξες την άποψη. Γι' αυτό. Μπορεί να ήταν λαθεμένη, αλλά υποστήριξες μια άποψη. Δεν ήρθες να μου πεις ακριβώς αυτό που έχω εγώ γραμμένο, να ευχαριστηθώ να το ακούω, να πω τι ωραία, τα γράφω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Επιστρέφω στο θέατρο, με το οποίο έχετε πολύ πλευρά και ποικιλοτρόπως εμπλακεί. Είπαμε, διδάσκατε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φιλοσοφικής. Ήσασταν και διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλούς θεατρικούς. Πώς ήταν σχολές, παλιότερα ήμουν στη σχολή Κατσέλη. Όταν πέθανε ο Πέλος, η Αλέκα Κατσέλη με φώναξε να έχει δίπλα της έναν άντρα. Αυτό μου κατά κάποιο τρόπο. Είμαι πολλά χρόνια σε δραματικές σχολές. Πάρα πολλούς μαθητές είχα από τις δραματικές σχολές. Όπως επίσης ήμουν και σε ένα χρόνια, τουλάχιστον 30 χρόνια, στο ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας. Ο πιο παλιός μου μαθητής είναι ο Γιάννης ο Πολίτης. Αναρωτιέμαι, δάσκαλε, όχι δικαί μου δυστυχώς, αλλά και τώρα κάτι προσπαθώ να αποκομίσω και να μάθω. Αναρωτιέμαι, συμφωνείτε με την άποψη ότι το τέλος των επιχορηγήσεων, ως μέλος κιόλας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, ανέδειξε αυτούς που πραγματικά αξίζει να παίζουν και να βλέπονται. Κοιτάξτε. Τις παραστάσεις δηλαδή που είναι βιώσιμες. Και αυτό η απάντηση θα ήταν, μας λείπει σήμερα, πώς ήταν το Ανοιχτό Θέατρο του Μιχαηλίδη. Μας λείπει σήμερα, πώς ήταν το Αμφιθέατρο του Ευαγγελάτου. Μας λείπει σήμερα το Απλό Θέατρο του Αντίπα. Μας λείπει σήμερα, πώς ήταν πάνω στην Κυψέλη. Το Αμόρε. Το Αμόρε. Αν μας λείπουν, σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Μήπως το παρακάναμε με τους πειραματισμούς. Όχι. Δεν κάναν όλοι πειραματισμούς. Να σας πω κάτι. Εγώ δηλαδή, πολλές φορές θα σας ασφάλεια πω κάτι ομό και το λέω επίτηδες για αν μπορούν να με διαψεύσουν. Εγώ είχα πάρα πολλές αντιρρήσεις για τις παραστάσεις του Αμόρε. Ειδικά του Χουβαρδά. Του Χουβαρδά. Πάρα πολλές αντιρρήσεις. Αλλά ο Χουβαρδάς έπαιρνε με δική μου προεδρία τη μεγαλύτερη επιχορήγηση. Αυτό μπορώ να το διαπιστώσω. Έλεγα, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Από και έχει το δικαίωμα να τον κρίνω. Αλλά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έκανε, πώς το λένε, ρεπερτόριο, ανέβαζε 6 έργα και από την 1η Σεπτεμβρίου έλεγε ότι το 4ο έργο θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου και την έκανε, με ένα σημαντικό επιτελείο νέων ηθοποιών που σήμερα πια κατακυριεύουν τη σκηνή, που σημαίνει είχαν ένα φυτώριο, έτσι, ένα φυτώριο, είχε το δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί πέρα μπορεί να είχα τις αισθητικές μου αντιρρήσεις. Μήπως όμως το παρακάναμε με τους πειραματισμούς και με τα ρίσκα. Έγινε και γι' αυτό και υπάρχει μια επιστροφή σήμερα. Πάλι ξανά στα κείμενα. Υπάρχει μια τέτοια και διεθνής. Και στην Ευρώπη έγινε αυτό. Αυτή η αποδόμηση έγινε πολύ γνωστή και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα στη Γερμανία.
Εννοώ ότι εγώ και επιχειρηματικά, ότι μια και τα χρήματα είναι του κράτους, εγώ μπορώ να κάνω το ακραίο, να πραγματοποιήσω και να ικανοποιήσω μια ακραία φαντασίωση που μπορεί να έχω, χωρίς να τα κάθομαι και να τα μετράω. Χάσαμε το μέτρο. Ναι, δεν υπάρχει εμβολία. Πολλές φορές χάνει το μέτρο, αλλά προτιμώ να χάνει το μέτρο από το να μην υπάρχει καν, πώς θα λένε, η έφεση να βγεις λιγάκι από τα τετριμένα. Είναι, το προτιμώ αυτό. Δηλαδή, πώς θα πω, δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ, ακόμα κι αν ήμουν ο υπεύθυνος του φεστιβάλ και Επιδαύρου, να απαγορεύσω κάποιον να πάει στην Επίδαυρο. Θα μπορούσε να είμαι καταπέλτης για την παραστασία του, αλλά θα πήγαινε. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να βάλει σε κανέναν. Φραγμό. Μπορεί να αργότερα μπορεί ίσως να έχεις, να πρέπει. Ίσως να έχεις τις αντιρρήσεις σου. Ίσως και να πρέπει. Να έχεις τις αντιρρήσεις σου. Ίσως και να πρέπει να μην δημοσιοποιούνται τα πάντα. Ίσως να, και να πρέπει... Όχι, εγώ πιστεύω ότι το είχα κάνει πρόταση παλιότερα. Αν αποφασίσουμε πραγματικά ότι μας ενδιαφέρει ο πειραματισμός, ας φτιάξουμε ένα λιόμενο θέατρο μέσα στην Επίδαυρο λίγο μακριά, ώστε να παίζονται οι πειραματικές παραστάσεις. Ό,τι από αυτό αντέχει θα πάει και αργότερα και στη μεγάλη σκηνή. Αλλά αυτό είπα κάποια στιγμή και στον παλιότερο διευθυντή του φεστιβάλ, όταν με φώναξε η πρώτη φορά. Του είπα, ξέρετε που έρχεστε. Έρχεστε σε ένα θέατρο που κάθε φορά πρέπει να το γεμίσετε με 15.000 κόσμο. Αυτό σημαίνει 8 φορές. 8 φορές. Ήταν 4 οι παραστάσεις επί 2. 8 φορές επί 15. Άρα 110.000 κόσμο μπει μέσα. Αυτοί όλοι δεν είναι άνθρωποι που έχουν ξεφυλίσει τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή. Πρέπει να το δουν και να τους αρέσει και να ξαναρθούν. Δεύτερον, πλέον, επειδή εγώ είμαι από το 1954 στην Επίδαυρο, ήρθα από τη Λαμία με φορτηγό για να δω την παράσταση του Υπόλοιπου του Ροντήρη. Ξέρω ότι κάθε φορά μέσα στην Επίδαυρο το 30% οποιασδήποτε σύνθεση ακροατηρίου, 5.000 είναι μέσα, 10.000, 15.000, 3.000, το 30% πρωτομπαίνουν στην Επίδαυρο. Έχουμε υποχρέωση αυτούς να τους κρατήσουμε. Και είπα ένα αναγκλωτάκι την εποχή εκείνη. Φεύγοντας πριν από λίγο καιρό από μια τέτοια πειραγμένη παράσταση με τη γυναίκα μου, έτσι εκεί, με το ποτάμι που καθώς φεύγουμε κτλ., άκουσα πίσω μου μια αντρική φωνή να λέει: «Αγόρι μου, δεν είναι πάντα έτσι». Γύρισα και είδα ένα σαραντάρι πατέρα με ένα δωδεκάρι γιο και έπιασα τη συνθήκη. Τον είχε πρίξει, του είπε: «Εγώ με τη μαμά σου ερχόμαστε εδώ από φοιτητές. Έλα, θα σ' αρέσει». Και ήρθε και το παιδί με σαλαμάρα. Δεν ξανάρχομαι. Τον είχαμε χάσει αυτόν τον άνθρωπο. Η Επίδαυρος είναι θέατρο λαϊκό, όχι λαϊκίστικο. Εκεί πηγαίναν άνθρωποι που πάνε τώρα στην Τίνο. Ακριβώς. Ήταν ένα ιατρείο. Ήταν το Σκληπείο. Και βλέπαν άνθρωποι. Προσκύνημα. Προσκύνημα. Πηγαίναν λοιπόν οι άνθρωποι, οι άρρωστοι κτλ. Και αυτοί βλέπαν αυτό. Αυτό είναι που με ζηλεύω. Εσχύλο. Και Σοφοκλή βλέπανε. Λοιπόν, δεν έχουμε το δικαίωμα αυτούς να μην τους μοιήσουμε σε αυτό το μεγάλο λόγο. Δεν είμαι αντίον των πειραματισμών. Οι πειραματισμοί μπορούν να γίνονται σε κλειστούς χώρους, σε μικρούς χώρους, με συγκεκριμένες συνθήκες, να δοκιμάζεται η αντοχή. Και να μην τιμήσουμε το λόγο. Ούτως ή άλλως, μπορούμε να μιλάμε για αντικειμενικότητα. Στην κριτική όχι. Και στον τρόπο που κάποιος προσλαμβάνει. Αντικειμενικότητα υπάρχει μονάχα στις θετικές επιστήμες και επιστήμες. Αντικειμενικότητα υπάρχει στη φυσική, υπάρχει στη χημεία, υπάρχει πιθανόν και στην ιατρική, παρόλο και εκεί γίνονται λάθη υποκειμενικά πολλές φορές. Ό,τι έχει σχέση με αυτό που ονομάζουμε ήθος, συμπεριφορές και φιλοσοφία ζωής, εκεί είμαστε άκρως υποκειμενικοί. Η αντικειμενικότητα, ξέρετε που υπάρχει, και να το συστηματοποιήσω, υπάρχει αντικειμενική θεατρική κριτική. Όχι. Υποκειμενική είναι η κριτική αυτή. Από εκεί πέρα κρίνεται, συγκρίνεται, απορρίπτεται, γίνεται αποδεκτή. Πού είναι η αντικειμενικότητά της? Να είσαι πάντα με τα ίδια μέτρα για τα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί να αλλάζεις οπτική κάθε φορά. Τη μια φορά να είσαι, να λες ότι είναι άχρηστο πράγμα η φάρσα και την άλλη φορά να εκθιάζεις τη φάρσα ως είδος.
Αν σου αρέσει η φάρσα, μέσα εκεί μπορεί να δεις ποιος πέτυχε και ποιος απέτυχε. Έτσι, αλλά αγαπάς τη φάρσα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Έχοντας υπάρξει ενεργός τα τελευταία 50 χρόνια και σε θέσεις σημαντικές θεσμικές, τι πιστεύετε ότι οφείλεται, πού πιστεύετε ότι οφείλεται το ότι δεν δημιουργήθηκαν επί της ουσίας θεσμοί σε αυτή τη χώρα? Κοιτάξτε, είναι σύνδρομο ελληνικό αυτό. Δεν λειτουργήσαν ούτε καν αυτοί οι θεσμοί για τις οποίες ουσιαστικά καφιόμαστε στην ιστορία του πολιτισμού. Πόσοι από τους θεσμούς ουσιαστικά της δημοκρατίας του Κλισθέν λειτουργήσαν? Τότε τι νόημα έχει ο Αριστοφάνης, ο οποίος τα βάζει με τους θεσμούς οι οποίοι είναι σε κατάρρευση? Όλοι! Ο Αριστοφάνης δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει δειγματοληψία των καταραίωντων θεσμών. Η δικαιοσύνη, η παιδεία, ο πλούτος, όλα αυτά έχει την εντύπωση ότι έχει κάνει μια επιλογή των μεγάλων θεσμών και του βάζει εναντίον. Πώς θα λένε, τα δικαστήρια, η βουλή, τα πάντα. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα που να μένει. Ακόμα και η ποίηση μέσα στους. Λοιπόν, άρα είναι σύνδρομο της φυλής. Χωρίς να θέλω να μιλήσω τώρα για βιολογικά δεδομένα, αλλά είναι μια συνήθεια. Το μάθαμε αυτό. Και με αυτή την έννοια είμαστε απόλυτοι επίγονοι των αρχαίων ημών προγόνων, γιατί κατατρεχόμαστε. Σε ένα διεθνές συνέδριο κάποια εποχή που σηκώθηκε ένας Γερμαναράς, ωραίος καθηγητής βέβαια και τα λοιπά, και είπε τέλος πάντων με εσάς τους Έλληνες έχουμε βαρεθεί, μιλάτε για τα αυτό σας, την κληρονομιά σας και τα λοιπά, η κληρονομιά αυτή είναι παγκόσμια, είναι για όλους μας, δεν είναι δική σας. Και του είπα εγώ, ζήτησα το λόγο και είπα θα σας απογοητεύσω, αλλά είναι δικές μας αυτές, γιατί εμείς κάνουμε τα ίδια λάθη, ακριβώς τα ίδια λάθη που κάνουν και οι αρχαίοι. Κάνουμε κάτι με ενθουσιασμό και μετά το αφήνουμε. Εξορίσανε τον Αριστίδη. Δώσανε κόνιο στο Σοκράτη. Τι άλλο δεν ουσιαστικά. Ανεβάζουμε και κατεβάζουμε μεταξύ αξίες, θεσμούς. Τα ΔΠΘ κάποια στιγμή ήταν ένας ενθουσιώδης θεσμός νεογέννητος. Τώρα παραπέει και προσπαθεί να συντηρηθεί και να επιβιώσει. Σας πληγώνουν τα αυτά που πήγατε να δημιουργήσετε και τα βλέπετε να χαροπαλεύουν, όπως ναι. Το Θεατρικό Μουσείο. Το Θεατρικό Μουσείο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Και πρέπει να σας πω ότι το Θεατρικό Μουσείο είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, Εθνικό Μουσείο Θεάτρου. Το μοναδικό στην Ευρώπη. Μήπως ήταν πολυτέλεια άρα? Όχι, δείτε, ποτέ πολυτέλεια, γιατί πάντα ήταν ένας άνθρωπος που τροφοδοτούσε την επιστήμη. Αυτή τη στιγμή, όταν κάποια στιγμή κάτι έγινε, εγώ κάλεσα κάποιους από τους υπουργούς και τα λοιπά και τους άπλωσα πάνω σε ένα τραπέζι 150 διδακτορικά, προδιδακτορικά και άλλα, τα οποία είχαν γίνει το υλικό του μουσείου. Και είπα, αυτή η θεατρολογία στην Αλουδάκη είναι από εδώ. Σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ας λένε ότι δεν έχουμε παράδοση θεάτρου. Βεβαίως, πώς δεν έχουμε παράδοση θεάτρου, παράδοση έχουμε. Η παράδοση του θεάτρου φάνηκε όταν εμφανίστηκε αυτή η ιδιοφυΐα. Μακαρίτης πια και μπορούμε να το λέμε και να μην τρεπόμαστε και να μην ασκούν κριτική. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο οποίος πήγε την ιστορία του θεάτρου 4 αιώνες πίσω. Παρέλαβε την ιστορία του θεάτρου στα 1820 και την πήγε στα 1420. Καλύπτοντας όλη την αλυσίδα, όλους τους κρίκους της αλυσίδας πριν. Με έργα, τα οποία έπαιξε στο θέατρο, ρισκάρισε. Φανταζόταν πότε κανένας ότι θα βρέμε στο θέατρο θεατρικό έργο του ψυχάρι. Και είδαμε, το Γουανάκο. Λοιπόν, θέλω να πω και φυσικά πιο άλλα έργα. Αυτό θα παιχτεί, αυτό τον καιρό θα ξαναπαιχτεί πάλι το Κύκνιο Άσματο. Έτσι, το οποίο είναι ένα έργο. Έργα του Γιώγα έχουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, όχι μιλάω για το παρελθόν, πήγε πίσω το θέατρο. Πήγε πίσω. Όταν του λέγανε γιατί δεν έβαζε σύγχρονο συγγραφής, είπε ο Κουν, ο Αρμένης, ο Βουτέρης, ανεβάζουν Έλληνες συγγραφείς. Εγώ έχω την ευχαίρεια και ως φιλόλογος να ψάξω να βρω τα παλιά κείμενα και να πάω πίσω το θέατρο. Και ειδικά στην Επτάνησο είχε εντρυφήσει. Στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Πρώτη φορά ανέβηκε. Μόνο ευρωτόκριτο. Ο Στάθης. Χίλια πράγματα. Όλα αυτά τα κομμωδίες. Οι παλιές ανέβηκαν από αυτόν για πρώτη φορά. Έρευνα
πάρα πολύ σοβαρή και παρακαταθήκη. Άρα έχουμε ένα θέατρο το οποίο αυτή τη στιγμή μετράει περίπου 700-800 χρόνια. Ζωντανό θέατρο. Δηλαδή θέατρο που παίζεται και κρατάει, όπως τα λένε, το θεατή. Δεν είναι απλώς ένα φιλολογικό πράγμα. Το κάνουν οι Γάλλοι συνήθως με τα μεσαιωνικά τους έργα. Παίζουν την πανεπιστημιακή θεία στη μισή ένα και ένα μεσαιωνικό μυστήριο, το οποίο είναι για δύο μέρες. Ο Γιάννης έκανε ρεπερτόριο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε ζωντανή την παράδοση, να παραμείνει ανοιχτό και να ξανανοίξει. Να θυμόμαστε κάθε φορά τι σημαίνει παράδοση, κυρία Τζιφτσή. Δεν σημαίνει παρελθόν. Όταν λέμε παραδίδω κάτι. Σημαίνει σκυτάλι. Σημαίνει ρίζες. Σημαίνει από τις ρίζες τρέφομαι. Ένας ορισμός που είχε δώσει ο δάσκαλός μου Γιώργος Μέγρας στη λογογραφία έλεγε: λογογραφία είναι η μελέτη του παρόντος ζώντος λαού. Του παρόντος ζώντος λαού. Δεν είναι παρελθόν. Από τη στιγμή που σήμερα ακόμα κάνω κόλυβα, είμαι σήμερα που τα κάνω τα κόλυβα. Δεν είναι κάτι που γινόταν στο παρελθόν. Είναι κάτι που γίνεται τώρα. Δάσκαλε, κύριε Γεωργουσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ πάρα πολύ και ευχαριστώ γιατί το επιθυμούσα. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια συνέντευξη στη Βουλή και μια συνέντευξη με την Τζιφτσή. Που είχα την εντύπωση ότι μπορεί να είμαστε και πατριώτες, γιατί ήταν πολύ γνωστό όνομα στην επαρχία μου αυτό, αλλά από ό,τι μου λες δεν είναι, είναι γενικότερο. Είναι μάλλον χαλκιδικό, έτσι, από ότι. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ότι κάποια στιγμή στο δρόμο, όταν είχα πρωτοξεκινήσει τις εκπομπές, αλλά δεν μου είχατε δώσει σημασία προδεκαετία, σας είχα πει: θέλω το τηλέφωνό σας κάποια στιγμή να σας κάνω μια συνέντευξη. Αλλά είναι πολύ αυτή που σας. Το θυμόμουν, αλλά νόμιζα ότι το είχατε ξεχάσει. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που υπάρχετε. Και εύχομαι καλή συνέχεια και να λήξει και η περιπέτεια του Θεατρικού Μουσείου. Μακάρι, μακάρι. Μην πάμε φυλακή είναι το πρόβλημα. Εξαιτίας των χρεών του κράτους. Αυτό μας θέλετε. Και εσάς κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Thank you.